Μπορεί η κόντρα Ηνωμένων Πολιτειών Αμερική και Κίνα να επηρεάσει έναν αγρότη που καλλιεργεί το χωράφι του στι σφαίρε του Εύρου. Η απάντηση είναι ναι, εάν ο αγρότη αυτό καλλιεργεί τον λευκό χρυσό, όπω αποκαλείται πλέον το βαβάκι. Εξάλλου αυτό έγινε φέτο, δήλωσε ο Γενικό Διευθυντή τη Ένωση Αγροτικών Συνεδρισμών Εύρου, Νίκο Γρηγοριάδη. Το περσινό κακό που πάθαν οι αγρότε δημιούργησε ένα κενό στο ταμείο του και προσπαθούν οι άνθρωποι να συνέλθουν. Φέτο η παραγωγή είναι ανεβασμένη, δυστυχώ δεν έχει τιμή. Είναι, μιλάμε για 38 με 42. Παίζει εκεί η τιμή. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το πει κανένα ξεκάθαρα. Είναι χρηματιστηριακό προϊόν. Στον Εύρο καλλιεργήθηκαν 315.000 στρέμματα βάμβακος. Το 50% του προϊόντος εκτιμάται πως ήδη παραδόθηκε στα εκοκιστήρια, ενώ το υπόλοιπο παραμένει στα χωράφια, καθώς οι καιρικέ συνθήκες δεν επιτρέπουν στους αγρότες να συνεχίσουν τη δουλειά τους. Όσον αφορά στην τιμή, αυτή κυμαίνεται μεταξύ 38 και 42 λεπτών το κιλό, αρκετά χαμηλότερη σε σχέση με πέρσι. Φέτος η περιοχή μας έχει αρκετές χιλιάδες στρέμματα παραπάνω, σχεδόν 50 είμαστε γύρω στις 315 περίπου χιλιάδες στρέμματα, είχε μία αύξηση ε, και πανελλήνια έχει αυτή την αύξηση, γύρω στις 500.000 στρέμματα παραπάνω. Αυτό σημαίνει μείωση στη συνδεδεμένη, πέρσι δηλαδή ο παραγωγός έπαιρνε 68, ξέρω τη συνδεδεμένη, 69 πόσο ήταν ακριβώς, Φέτο, με αυτή την αύξηση των στρεμμάτων, επειδή είναι πλαφοναρισμένο το ποσό, θα μοιραστεί σε περισσότερα στρέμματα, οπότε θα φέρει μία μείωση στην τιμή. Πλήττει το παραγωγό και από εκεί. Είναι όμως μια δυναμική καλλιέργεια, έχει πολύ καλή απόδοση, έχει και πολλά έξοδα, έχει μεγάλο κόστος, ξεπερνάει τα 150 ευρώ, μπορεί να φτιάξει και τα 200, δηλαδή ένας καλός παραγωγός ο οποίος τον ενδιαφέρει και κυνηγάει να βγάλει την ποσότητα, μπορεί να φέρει δηλαδή ένα τι χωράφι και 500 κιλά βαμβάκι, κάνει πολύ μεγάλα έξοδα. Και μπορεί φέτο η μεγάλη παραγωγή και τα αυξημένα στρέμματα να έδωσαν ελπίδε στον αγροτικό κόσμο. Δυστυχώ αυτέ γρήγορα διαψεύστηκαν λόγω τη χαμηλή τιμή. Επιπλέον, ανησυχία προκάλεσε το γεγονό ότι για πρώτη φορά μόλι στι 10 με 12 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε η συλλογή του προϊόντο. Το κλίμα αλλάζει και επηρεάζει τον αγροτικό πληθυσμό, παραδέχθηκε ο κύριο Γρηγοριάδη. Το επόμενο μεγάλο πρόβλημα των παραγωγών είναι η κλιματική αλλαγή. Βλέπουμε αναπροσαρμογή και από τι εταιρείε και στο σπόρο και στη λίπαση. Έτσι. Σκεφτείτε ότι ο Ιούνιο και ο Ιούλιο ε, βιώναμε μία περίοδο, αν μου επιτρέπουν οι επιστήμονε να το πω, σαν μουσώνε. Δηλαδή, είχαμε εβδομαδία τουλάχιστον τρει με τέσσερι μέρε βροχέ με αποτέλεσμα απαξιωμένα ξερικά χωράφια να μπορούν να φέρνουν καλύτερη παραγωγή. Δυστυχώ όμω από τι 10-15 Αυγούστου το μελτέμι που λέμε ή το ξηροβόρι αυτό έφερε μια δυσκολία στι παραγωγέ. Στα ποροφόρα βιώσαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. στο, στον Ηλίανθο ξεράθηκαν πολύ γρήγορα πέραν τη εξέλιξη που είχαν και στο βαμβάκι το ίδιο με αποτέλεσμα να ανοίξουν πολύ πιο γρήγορα και να έχουμε πολύ πιο νωρίτερα την είσοδο των θεριζοαλληνιστικών μηχανών μέσα στο κομμάτι που λέγεται βαβρο, βαμβακοκαλλιέργεια. Παρά τα προβλήματα πάντω, η καλλιέργεια του βαμβακιού φαίνεται πω κερδίζει πάλι το έδαφο στον Εύρο. Πολλοί αγρότε επέστρεψαν στο προϊόν αυτό, μη θέλοντα να ρισκάρουν με άλλα αγροτικά, οι τιμέ των οποίων του απογοήτευσαν τα προηγούμενα χρόνια. Υστερούμε σε στρέμματα από την περιοχή τη Ευρώπη. Η Ευρωδόπη είναι πολύ μεγαλύτερη από εμά, είναι σε σπόρα βάμβακο. Εδώ υπάρχει μια στροφή στο βαμβάκι, υπάρχει μεγάλη αγωνία από του παραγωγού να αυξήσουν το εισόδημά του, τον αποκαλούν λευκό χρυσό, πανελίνια. Αυτή είναι η πραγματικότητα γιατί η ποιότητα του ελληνικού βάμβακο είναι από τι καλύτερε στον κόσμο και υπάρχει ζήτηση. βγάζει πολλέ ποιότητε ένα οικοκυστήριο, οι οποίε μπορούν να καλύψουν όλε τι ανάγκε όλων των εταιριών. Υπάρχουν εταιρείε όπω είναι η Levi's, ξέρω εγώ, που μπορεί να ζητήσει καλύτερη ποιότητα. Υπάρχει μια ανώνυμη εταιρεία που ζητάει κατώτερη ποιότητα. Αυτό έχει συνέπεια και στη μετακύληση τη ζήτηση, η οποία αυξάνει και την τιμή.